Πάμε τώρα στο πολύπαθο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Η Αλκιόνη Χριστοδουλάκη θα μας μεταφέρει περισσότερες πληροφορίες για το γεγονός πως οι γιατροί ανησυχούν και καταγγέλουν, μιλούν για επικίνδυνες επιτάξεις, Αλκιόνη. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ένα ιδιαίτερα προβληματικό περιστατικό, θα έλεγα, έρχεται να προσθεθεί στη διαλυτική κατάσταση που υπάρχει στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Όλοι γνωρίζουμε και με φόντο μάλιστα το σχέδιο των επιτάξεων των ιδιωτών γιατρών για να καλύπτουν κενά στα δημόσια νοσοκομεία. Συγκεκριμένα ανάμεσα στους γιατρούς που καλούνται να καλύψουν εφημερίες στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, βρέθηκε και ένας, σαν πρόσκληση μάλλον, με συγχωρείτε, και ένας 80χρονος, άνω των 80 ετών, παθολόγος του Ρεθύμνου, ο οποίος βέβαια αρνήθηκε μεν να δεχτεί την πρόσκληση για την εφημερία στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, αλλά παρόλα αυτά είναι μια κίνηση η οποία προβληματίζει την ιατρική κοινότητα αφενός, γιατί αυτό μπορεί να θέσει ένα ιδιαίτερα σοβαρό και επικίνδυνο προηγούμενο, και αφετέρου, γιατί κανείς δεν γνωρίζει πώς ένας άνθρωπος προχωρημένης ηλικίας θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στον όγκο των ασθενών, στο φόρτο εργασίας, σε ένα τόσο νευραλγικό ειδικά τμήμα όπως είναι το τμήμα επειγόντων περιστατικών, ειδικότερα τώρα που διανύουμε και την καλοκαιρινή περίοδο και έχει αυξηθεί φυσικά ο όγκος των ασθενών και με τους τουρίστες και με τα τροχεία, και φυσικά κατά πόσο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνω των 80 ετών θα μπορέσει να έχει τα ανάλογα αντανακλαστικά σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, ώστε να μην φτάσουμε σε σημείο να κινδυνεύσουν ασθενείς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την ιατρική κοινότητα. Ζητούν να βρεθούν, όπως πάντα, άμεσα λύσεις με μόνιμο προσωπικό, χωρίς αυτά τα παιχνίδια όπως αναφέρουν και χωρίς αυτές τις εμβαλωματικές λύσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα και στη δεύτερη περίπτωση. Αυτή μιας παιδιάτρου, η οποία εφημερεύει γυναίκα στο παθολογικό ΤΕΠ ενηλίκων εδώ και μήνες. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε δει και προμηνών. Είχε προκαλέσει σάλο πανελλαδικά. Δεν άλλαξε όμως τίποτα. Ακριβώς, Κατερίνα. Δυστυχώς φαίνεται πως δεν εισακούονται οι φωνές των γιατρών ούτε των πολιτών, καθώς, όπως είπες και εσύ, είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναδείξει και εμείς. Έχουν περάσει μήνες από τότε και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Μιλάμε για μία παιδίατρο η οποία βρίσκεται στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Ρεθύμνου ως παιδίατρος και πολύ συχνά αναγκάζεται να εφημερεύει χωρίς να έχει μαζί της κάποιον άλλον επιμελητή ιατρό στην εφημερία. Κάποιες φορές υπάρχει μαζί της κάποιος ειδικευόμενος ή κάποιος αγροτικός γιατρός, που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί μόνος του να αντιμετωπίζει σοβαρά περιστατικά. Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση, καθώς ένας παιδίατρος δεν μπορεί να κουράρει ενήλικες ασθενείς, δεν είναι μέσα στην εκπαίδευσή του. Μάλιστα, όπως μας είχε δηλώσει και η Πέλα Νεωνάκη, παιδίατρος και μέλος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, απαγορεύεται ένας παιδίατρος να κουράρει ασθενείς άνω των 16 ετών. Αυτή η πρακτική λοιπόν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου φαίνεται ότι συνεχίζεται. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους ασθενείς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ακόμα και για την ίδια τη γιατρό, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί κάποιο περιστατικό που ενδεχομένως θα χρειαστεί έναν ειδικό γιατρό και δεν θα τον έχει κοντά του. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλκιόνη, σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.